Πάμε να δούμε τον Οδυσσέα Σταμούλη, τον γνωστό ηθοποιό, ο οποίος μίλησε μετά το χαμό του παιδιού του. Έδωσε μια συνέντευξη. Να θυμίσουμε, πάνω Τζίφα, πόσο ετών το παιδάκι του έφυγε τη ζωή. Πραγματικά μιλάμε για τον 11χρονο γιο του που έφυγε εντελώς ευνίδια από 11 τη ζωή. Ετών 11 το ετών το παιδάκι. Και μάλιστα θα τον ακούσουμε. Θα τον ακούσουμε τι λέει. Ναι, ναι. Αλλά μιλάμε για το 11χρονο παιδάκι του, παρακαλώ. Για το 11χρονο μόλις παιδάκι του. Στη ζωή σας η τηλεόραση, ποια ήταν η σχέση σας με το χρήμα, ήσασταν από τους ανθρώπους που ήταν σπάταλοι? Ναι. Στο λεξικό δίπλα στη λέξη έχει τη φωτογραφία μου. Διάβασα επίσης ότι δεν σας ενδιέφερε και πολύ το κομμάτι της δημοσιότητας. Εγώ ζω αυτή την αντίφαση τελικά. Ενώ θέλω να είμαι ένας διάσημος ηθοποιός με την έννοια ότι έχω πετύχει, απ' την άλλη δεν μου αρέσει καθόλου να είμαι διάσημος. Πώς θεωρείτε ότι σας έχουν συμπεριφερθεί τα μίντια? Άγρια. Όχι μόνο με ενοχλεί, με θυμώνει και με προσβάλλει, αλλά το αντιμετωπίζω με τον απέχω. Πώς τη χαρακτηρίζετε τώρα αυτή τη χρονιά? Εφιάλτη. Μπορεί να το συζητάμε. Αγγελούδια, παιδάκια, ο γονείς χάνουμε κάθε μέρα. Μερικά από αυτά τυχαίνει να έχουν έναν πατέρα, ας το πούμε, αναγνωρίσιμο ή δημοσιοπρόσωπο. Δεν μιλάω λοιπόν γι' αυτό και ότι θα μιλήσω, γιατί είναι σαν να έχει η δικιά μου απώλεια μεγαλύτερη βαρύτητα από τον άλλον. Θέλω να σας πω ότι η απώλεια έχει ακριβώς την ίδια αξία και ο πόνος είναι αφόρητος με τον ίδιο τρόπο για όλους τους γονείς, είτε το ξέρεις είτε δεν το ξέρεις. Περιμένατε την έκταση που θα πάρει? Κάποιοι ερχόντουσαν και στο θέατρο. Ήταν πολύ χυδαίο από την άποψη αυτού που είπα πριν, ότι σαν να είχε η δικιά μου η απώλεια μεγαλύτερη βαρύτητα από την απώλεια οποιοδήποτε ανθρώπου. Εγώ δεν μίλησα ποτέ, ούτε κάλεσα κανένα να του πω για τον πόνο. Τώρα σε αυτή τη φάση της ζωής σας, τι είναι αυτό που σας ηρεμεί, σας δίνει δύναμη? Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι συγκεκριμένο. Μπορώ να πω το ότι δεν έχω επιλογή από το να πραγματοποιώ αυτό που είμαι. Και έτσι πήγαινα στην πρόβα, πήγαινα στην παράσταση. Αυτό.